Ακούτε το The Gap Talk Show, ένα podcast που έχει σκοπό να ενώσει το Airsoft στην Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Είμαστε ο Ιλίας και ο Βασίλης και μαζί με καλεσμένους συζητάμε, δίνουμε συμβουλές και αναλύουμε τα πάντα γύρω από το Airsoft. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Gap Talk Show. Είμαστε ο Ηλίας και ο Βασίλης, κλασικά εδώ στην παρέα. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Q&A και <laughs> θα ξεκινήσω εγώ μια έτσι όμορφη ερώτηση. Έρθω παίξαμε σήμερα. Εσείς, εμείς δουλεύουμε. <laughs> Εμεί παίξαμε, είχαμε καλεσμένο σπουδιά την ήταν υπέροχα. Το παιδί ήταν φανταστικό. Ξεκινήσαμε με 9 βαθμού, είχε ήχιο-μύχλη, τελειώσαμε με 27 βαθμού, χωρί ο μίχλη. <γιλάνε> <χιλάνε> <χιλάνε> <τέλει> 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 τέλεια. τέλεια, τέλεια. Και ήταν απ' όλα. Ένα παιδί το οποίο είχε κρύο, ζέστη, χειμώνα, καλοκαίρι. <χιλάνε> Όλα αυτά μέσα σε 4-5 ώρε, έτσι. ξεχνιόμαστε. QA σήμερα. Βασίλη, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Δε πώ θα πάει το παιχνίδι. Θα σου θέτω εγώ ερωτήματα. Εσύ θα απαντά. Και όταν δεν θα θέσει, θα μου λε: εσύ. Mm -hmm. Έχουμε και λέμε. Πρώτη ερώτηση. Απάντησε εσύ. εσύ. <laughs> <laughs> πρώτη ερώτηση, αν και νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο. Οπότε το πάμε να το ξαναπαντήσουμε από την αρχή. Πώ ξεκίνησε το podcast. Ωραία, απάντηση. Γιατί ήταν δικιά σου η ιδέα, οπότε. Λοιπόν, πώ ξεκίνησε το podcast. Καθόμουν μια μέρα. Πρώτα απ' όλα έχω πει και σε άλλο επεισόδιο ότι είμαι άτομο το οποίο ακούει podcast καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Το προτιμώ από τη μουσική. Γιατί η μουσική σου βγάζει συναισθήματα που δεν θε καμιά φορά. Το podcast επιλέγει τι θα ακούσει. Το μου πει και τη μουσική επιλέγει, αλλά αν βάζει ραδιόφωνο, άστο. Όπω και να έχει. Και λέω, αφού ακούω που ακούω, γιατί να μην κάνουμε ένα δικό μα podcast. Ψάχνω στο YouTube, βρήκα ένα podcast στην Ελλάδα όλο και όλο τότε του φίλου του Μάνου του Σουρανάκη τον είχαμε καλεσμένο Airsoft Lab όποιος θέλει μπορεί να πάνε το δει και λέγεται στο Safe House παιδιά πηγαίνετε τσεκάρετε το είναι απίστευτο το podcast του, του Μάνου το έχει όλο ο σύλλογος εκεί πέρα όλα τα παιδιά κάνουν απίστευτη δουλειά έχει εικόνα οπότε μπορείτε να καθίσετε να τους βλέπετε κιόλα, να πίνετε καφεδάκι και να τα λέτε έτσι παρέα και λέω λε. Παίρνω λοιπόν τον Βασίλη τηλέφωνο. Ήταν τότε με τον, με τον Ανδρέα, δεν ήσουν. Δεν θυμάμαι, παίζει. Ήταν με ένα κολυτάρι τέλο πάντων, κοινό. Τον λέω το Βασίλη Ρησί. Δεν κάνουμε, λέω, ένα podcast γύρω του Airsoft Ο Βασίλης δυσκολεύτηκε. Μέσα, λέει. <laughs> Έκατσα, έφτιαξα πόσα σήματα έκανα. Λογότυπα. Πόσα πεζινά, έφτιαξα. Του τα έστειλα και εν τέλει. Του διαλέξαμε εγώ και ο Βασίλης Το επέλεξε ο Ανδρέας Και λέει, Ω, μα αλλάξε αυτό, λέει γαμάι. Και βάλαμε αυτό το οποίο έχουμε τώρα το λογότυπο. Που μπορεί να αλλάξουμε όνομα, να αλλάξουμε στούντιο, να αλλάξουμε χώρα το λογότυπο θα παραμείνει το ίδιο, παιδιά. Είναι υπέροχο. Κά Κάπω έτσι λοιπόν ξεκίνησε το, το podcast. Βέβαια, άμα μα μας παρακολουθείτε από την αρχή, αυτοί που βασικά μα παρακολουθούν από την αρχή το ξέρουν. Στην αρχή ήμασταν λίγο πιο. Εντάξει, πρώτη φορά δεν ξέραμε τι κάναμε. Δεν ξέραμε πάντα τέσσερα, ούτε edit, ούτε τίποτα. Διαβάσαμε, μάθαμε. Το έχουμε εξελίξει λίγο το πράγμα. Ακόμα το εξελίσσουμε. Ούτε τώρα ξέρουμε, ξέρετε. να ξέρετε. Α το σαν τυφλά, με το YouTube πάω. Βλέπουμε. <laughs> 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 ναι. <laughs> ναι. <laughs> Και αυτή ήταν λίγο τι ιστορία μα. Δεύτερη ερωτησούλα λοιπόν, τι αεροβόλο όχι πιστόλι. Τι αεροβόλο χρησιμοποιείται. Και αυτό έχει απαντηθεί. Δεν πειράζει και χάρη στο σου πω. Εύκολο είναι. Μητέσσερα. Επόμενη ερώτηση. Μητέσσερα, παιδιά. Για πε, Βασίλη. Μητέσσερα, σαν κύρια πλατφόρμα, ναι, σίγουρα. Έχει τύχει να περάσει και από ΑΚΑ. Έχω διάφορε πλατφόρμε γενικά, αλλά η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί πιο συχνά είναι Μητέσσερα. Γιατί και συνήθω είναι και η πιο compatible με όλου. Δηλαδή και κάτι να συμβεί, μπορεί να σου δώσει κάποιο μια γεμιστήρα. Μητέσσερα Μι αλλά... ή okay. τα ΚΑ416. Ε, στη Μητέσσερα κατηγορία ειναι 4-16 εγώ. Και, και δικέ μου. Εντάξει, αφού θε να το πάμε παραπάνω, και δικέ μου γεμιστές δεν ταιριάζουν στα υπόλοιπα Γιατί Βασίλη, ταιριάζουν οι δικέ στα υπόλοιπα αεροβόλ, για, να μα δώσει παρακαλώ. Το δικό μου είναι χαλασμένο. Κάνει φίκι, 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 γιατί κάνει φίκι, φίκι, φίκι. Γιατί είναι χαλασμένο. Πώ λέγεται και είναι χαλασμένο, ναι. Yeah. <laughs> Κάνει φασαρία. Ναι, <laughs> δεν δε θυμάσαι το πεδίο. Θα φακα, φακα, φακα και ακόμα το βάθος. Α, από κύριο Βελόπουλος. Άρα ο Βασίλης είναι στο ΙΤΑΚΑ 416. Εγώ <laughs> θα πρωτοχωρήσω, θα πω ότι εγώ χρησιμοποιώ μη 4. Τέλεια. <laughs> το έχω στήσει μη 18. Είναι ένα Κατάνα τη Wii. Κατάρα τη Wii. <laughs> 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 η Κατάρα <laughs> ήταν λίγο προηγούμενη μια παιδιά. Ε, είναι οκ. Okay. Πέρα από κάποια ψηλό που δεν μπορεί να τα βρει εύκολα στην αγορά. Εντάξει, σώζεται. σώζεται. Σήμερα κιόλα με το σχολείο σα μου λέει: Γιατί ακούγεται έτσι λιτό ρεβόλο. Να, γιατί ακούγεται έτσι. <laughs> <laughs> Οπότε, με τέσσερα παιδιά χρησιμοποιούμε και οι δύο. Τι άλλο. Δεν το έχετε καταλάβει το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Μου λέει: Με τέσσερα μιλάμε. Και προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Βασίλη, εδώ θέλει λίγη ανάλυση. Γιατί πρέπει να χαλάμε χιλιάδε. Ευρώ για να δούμε τελικά τι μα αρέσει. π.χ. ρούχα, εξοπλισμό, αεροβόλα κτλ. Ωραία. Okay. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε απαντήσει βέβαια και άλλα επεισόδια και το έχουμε πει πολλέ φορέ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ το podcast. Για να σα πούμε ότι δεν χρειάζεται να εξοδέψετε χιλιάδε ευρώ. Απλά μπορείτε να ξοδέψετε λίγο σάλιο, να ρωτήσετε τον άνθρωπο που είναι δίπλα σα. Παιδιά, μην τρέπεστε. Είμαστε όλοι μια παρέα. Αγαπάμε όλο αυτό που κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι το 99% από του ανθρώπου οι οποίοι θα του ρωτήσετε ότι αδερφέ, μπορεί να δω το βόλο σου. Θέλω να πάρω αυτή την πλατφόρμα ή θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνη, ειδά, αυτό το γυλαίκο μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω πώ θα πάνω μου. Ρώτα το να. Δεν θα σου πει κανεί. Εκτό ρε παιδιά, άμα μου το πείτε ότι θέλω να φορέσω τι μπότε, του λέει λίγο λί, 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 δύσκολο αυτό. Αλλά μπορείτε να ρωτήσετε, είναι άνετε οι μπότε αυτέ, είναι κάτι που δεν σ' άρεσε. Το ένα το άλλο. Πέρα από τα review τα οποία μπορούμε να δούμε στο Ιντερνετ, τι πιο καλό από το να πάρει live απάντηση από κάποιον άνθρωπο. Οπότε παιδιά, μην διστάζετε. Είτε σε πίστα, είστε κάποιο καινούριο παίχτη που θα δει κάποια άλλα άτομα, είτε ε, όπω έχουμε πει, λέσχε οι οποίε έχουμε κρουπάκια στο Facebook και γενικά. Ρωτήστε, μπείτε, παιδιά, τι γνώμη έχετε για αυτό το αεροβόλο, τι γνώμη έχετε για αυτά τα άρβυλα. Ο καθένα θα σα πει το. Μακρύ και, και το κοντό το έχει πλάκα. Ο καθένα θα σα πει τη γνώμη του. Σίγουρα θα υπάρξουν και ο ένα θα λέει το ένα, ο άλλο θα λέει το άλλο, αλλά από εκεί και πέρα εσεί είστε αυτό ο οποίο θα φιλτράρει και θα δει το τι πραγματικά τον καλύπτει στι ανάγκε που θέλει αυτό, για να, να θεωρήσει σαν κριτήριο για να πάρει αυτά τα άρβυλα ή όχι. Σε αυτό που λε, παράδειγμα θα δώσουμε έτσι. Ένα γυλαίκο. Ένα γυλαίκο. Βασίλη, yeah. τι νόημα αυτό το γυλαίκο. Yeah. Θα μου πει ο Βασίλη, ah, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου έκατσε κάτι πάρα πολύ καλά. Απλά έχει ένα πρόβλημα, α πούμε. Μένα μου σκίστηκε η μία η ραφή δεξιάξερο. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει απόλυτα την εταιρεία αυτή. Να μπορεί ο Βασίλη να πέσει σε φύρα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει μια γραμμή παραγωγή, μπορεί να πέσουμε και σε φύρα. Άρα θα πρέπει να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη, τρίτη, τέταρτη, πέντε, όσοι χρειαστούν, ή να κάτσουμε να ψάξουμε reviews στο Ιντερνετ. YouTube, Google κτλ. Reddit, κατά κύριο λόγο, θα το βρείτε πιο σίγουρα. Στι αρβίλε είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω μεγάλα δάχτυλα, ο Βασίλη έχει μικρά δάχτυλα, ο άλλο έχει μεγάλη πατούσα, ο άλλο έχει μεγάλη φτέρνα δεν κάθεται όλα τα άρβυλα το ίδιο σε όλου. Π.χ. υπάρχει άρβυλο το οποίο μου λέει άλλο, Ω φίλε, μένα με βόλεψε πάρα πολύ και εγώ το έχω συγχαθεί». 900 200 ευρώ άρβυλο. 200 ευρώ άρβιλο. Το πήρα, το πήρα, τι να κάνω. Άκουσα εγώ από όλου, διάβαζα και τέλειω. Όχι. Okay. Άμα αρχίσω να γλιστράω, Βασίλη, δεν σταματάω με τίποτα. Τι... <laughs> <laughs> Δείτε λιγάκι reviews και πάντα να ξέρετε να προσέχετε στο YouTube αυτού που κάνουν review να κοιτάτε λιγάκι και στο description γιατί μπορεί να γράφει ότι είναι Χορηγούμενοι. Στη χορηγούμενη, μαντέψτε. Δεν θα σα πούνε αρνητικό κανένα. Οπότε λιγάκι προσοχή σε αυτό. Τώρα, πέρα από του δικού μα ανθρώπου που είναι δίπλα μα. Είμαστε κι εμεί εδώ, έτσι. Έχει τύχει δύο-τρία παιδιά το έχουν κάνει και πήραν το θάρρο και μα ρώτησαν κάποια πραγματάκια. Εσεί ψάχνω τα αδερφόλα, θέλω να ξεκινήσω τώρα, τι να πάρω κτλ. Του κατευθύναμε κι εμεί, απλά επειδή είδαμε. Ξέρετε ότι υπάρχουν ομαδικέ στο Messenger, στο Facebook. Είδαμε στο Ιντερνετ ότι τον λέγανε χίλια δυο. Χίλια Ο ένα έλεγε πάρε αυτή τη μάρκα, ο άλλο έλεγε όχι αυτή τη μάρκα είναι η χειρότερη, θα πάρει εκείνη τη μάρκα. Ο άλλο έλεγε όχι την άλλη μάρκα είναι η καλύτερη, θα πάρει την άλλη μάρκα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μιλήσετε, παιδιά, με τα άτομα τα οποία έχετε δίπλα σα. Σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα σύλλογο, μια κοινότητα. Μια ομάδα. Μιλήστε. Δείτε πρώτα απ' όλα στην ομάδα τι ρόλο σου χρειάζεστε. Γιατί να πα να, να πάρετε όλοι πάρε ενώ μπορεί να χρειαστεί σε μια ομάδα ένα υποστήριξη, ένα σνάιπερ π.χ. Τώρα λίγο με του κανόνε με τα σνάιπερ, δείτε τα με τον εκάστοτε σύλλογο. Γιατί αλλάζουν από σύλλογο σε σύλλογο λίγο οι κανονισμοί περί σνάιπερ. Απλά ρωτήστε λιγάκι αυτού που έχετε εκεί κοντά σα για να έχετε ένα πρόσωπο να το βλέπετε στα μάτια ότι σα τα λέει. Στο ίδιο να το καθένα πει το και το κοντό του. Σας... Βλέπετε... Υπάρχουν και συμφέροντα. Από εκεί στιγμή που υπάρχουν συμφέροντα σε ένα ερώτημα, σίγουρα έχει Εννοείται, εννοείται. Δεν θα είναι αντικειμενικά τα αποτελέσματα. Mm. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα και πάμε λίγο έτσι σε μια ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λέω ποιο τη λέει τι ερωτήσει και θα ξεκινήσουμε με αυτόν τον κύριο από εδώ πέρα που έκανε την ερώτηση. Γιατί άμα το πω τώρα, το ρεύμα θα πέσει, το ίντερνετ θα κλείσει, θα καεί το podcast, ηχογράφηση. Δεν ξέρω αν καταλάβαμε ποιο είναι. <laughs> Πότε έχουμε δικαίωμα να σπάσουμε το αεροβόλβα στο κεφάλι Θεωρητικά <καιρου> και πραγματικά καμία. Στο μυαλό μα μπορούμε να το κάνουμε πολλέ φορέ εικόνα. Ανά καιρού παλιά, είχαν συμβεί σκηνικά με αποτέλεσμα να καταστραφεί το παιχνίδι, να γίνουν φασαρίε, να υπάρχουν διχόνοιε, να υπάρχουν πολλά πράγματα πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε για το Airsoft, πράγματα τα οποία πάνε πίσω το Airsoft και γενικά δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο να καταστρέψει το παιχνίδι του Αλουνού για πώς να δει. Ο διοργανωτή, ο οποίο ο άνθρωπο έχει ξυπνήσει από τι 6 ώρα το πρωί και λίγο λέω, για να πάει στο πεδίο να στήσει το παιχνίδι που θα παίξετε εσεί, για ένα, μια μαλακή άλλου νου, εσύ δεν έχει κανένα δικαίωμα να καταστρέψει το παιχνίδι του το αλλού. Μπορεί επιτόπου να επικοινωνήσει για, για, το χύψη λόγο. Μπορεί να πνίγει, μπορεί να έκανε κάποιο πράγμα το οποίο δεν ήταν στο σενάριο, δεν έπρεπε στου κανόνε δηλαδή. Τότε το το, χυπτή, το οτιδήποτε. Η δουλειά η δικιά σου είναι να μιλήσει με τον κριτή και ο κριτή να αναλάβει την ευθύνη είτε γιατί δεν το πρόσεξε, είτε για να πάει να τον πιάσει και να τον κάνει την παρατήρηση ή να κινηθεί όπω πρέπει να κινηθεί στο κομμάτι αυτό. Το να κάνει να σηκώσει αεροβόλο και να χτυπήσει κάποιον, πρώτον, ο ειδικό του μπορεί να του κάνει ζημιά, σοβαρή ζημιά, γιατί τα αεροβόλα μα παιδιά, καλώ ή κακό, κάποια έχουν μεταλλικά μέρη, κάποια έχουν σκληρό πλαστικό μέρο, οπότε δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι νερφ, δεν είναι. Nerf, δεν είναι... Πλαστικά, σκληρά είναι. Δεν είναι παιχνίδι anyway. Δεν είναι για να παίζουμε Οπότε δεν θα το πρότεινα. Είναι πλάκα και τώρα που γελάμε που το λέμε σαν ατάκα. Το έχουμε σκεφτεί και εμεί πάρα πολλέ φορέ γιατί μα αντίζουν κάποιοι. να θυμάστε πάνω απ' όλα, παιδιά, ότι πηγαίνετε σε ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγο να το χαλάσετε. Ο σκοπό σα είναι ότι πάτε για να περάσετε καλά. Έτσι δεν είναι. Μη μου απαντήσει κάποιο όχι. Πάω για να παίξω ξύλο. Πάμε να περάσουμε καλά, να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μα καθημερινά. Οπότε, άμα ξεφύγουμε τα καθημερινά τα προβλήματα και δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα εκεί, τι κάναμε. Καλύτερα κάτσουμε στο σπίτι μα. Είτε έχει κάποια νεύρα από τη δουλειά. Και από την οικογένεια, μάλλον με την αδερφή σου, μάλλον με τον αδερφό σου, μάλλον με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου, μάλλον με τον γείτονα, μάλλον με την κόμενα, οτιδήποτε και να είναι αυτό, παιδιά. Πάμε να παίξουμε. Είναι παιχνίδι. Όπω σα είπα και πριν, για το χύψη λόγο, το οτιδήποτε συμβαίνει, υπάρχουν. Κάποιοι κανόνε, μην του ξεπερνά και εσύ για να μην γίνει αυτόνα. Δηλαδή, έγινε κάτι. Μίλα το στον ομαδάρχη σου, μίλα το στον κριτή. Πε αυτό και αυτό, αδερφέ, πρόσεξε αυτό. Όχι ότι να. Δηλαδή, στην υπόλοιψή σου, λέω εγώ, ότι έπεσε το ότι το χτέπησε και δεν βγήκε. Εντάξει, mm. δεν χρειάζεται, το έχω... έχει τύχη και εγώ να το κάνω. Δεν λέω ότι δεν είμαι τέτοιο. Αλλά επειδή ξέρω και τα έχω τύχει και τα έχω πάθει, ξέρω να σου πω τι να μην κάνει. Οπότε σίγουρα για μένα, μην τον πετάξει uh, το αεροβόλο, μην τον βρίσει, μην τον κάνει είναι κάτι το οποίο ό,τι και να κάνει θα φέρει αντίδραση. Οπότε, παιδιά, αποφεύγουμε γενικά όσο μπορούμε τι εντάσει μέσα στα παιχνίδια και καλό είναι να είμαστε και ειλικρινεί. Μα ενόχλησε κάτι. Πάνε πιάστονα μετά το παιχνίδι, πιάστο στον αδερφέ. Εκεί σε το παιχνίδι και δεν ήθελα να χαλάσω το παιχνίδι. Είχα την εντύπωση ότι σε πέτυχε. Πρόσεξε όμω, ε, παιδιά, ούτε με υφάκι να το το πείτε, ούτε τίποτα. Φυσικά, φυσιολογικά, μέσα σαν να άνθρωποι να κάνετε κουβέντα με τον κολλητό σα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί άμα θα κάνει κουβέντα όπω κάνει με τον κολλητό σου, θα είσαι πιο καλμαρισμένο. Αν πα με υφάκι, θα το πάρει και ο άλλο με υφάκι. Και μετά γαμήθηκε όλη η φάση. Οπότε, όπω και σου είπα και εγώ, πα, τον πιάνει και του λε ειλικρινά: Σέβομαι το παιχνίδι. Δεν ήθελα να χαλάσω το παιχνίδι γιατί κάποιο έκανε κόπο και άλλοι παίζουν, Έχω την εντύπωση αυτήνα. Και πρόσεξε όμω, επειδή είπαμε με τον τρόπο αυτό, σαν φιλαράκι και δεν είναι σαν υφάκι, μπορεί να κάνει και λάθο. Γιατί πολλέ φορέ νομίζουμε ότι το αεροβόλιο μα φτάνει κάπου. Αλλά, παιδιά, δεν έχουμε μάτι τόσο πολύ να βλέπουμε μια μπίλια 6 χιλιοστά στα 80 μέτρα κατά ψέματα. Και δεν μου λε. Μια και απάντησε το ένα χιουμοριστικό ερώτημα, το απάντησε ο Βασίλη Τέρμα σοβαρά. Πάμε τώρα να το απαντήσω και εγώ λίγο χιουμοριστικά. Πότε έχει δικαίωμα να χτυπήσει συμπέκτη σου. Συνέχεια. Τράβω το μια. Άμα δεν καταλαβαίνει, δικά, κόψε ένα μπουκέτο και σε πω το ξανακάνει. Άκου, κοίτα. Πα mm. εκεί και ε, αδερφέ, σε χτύπησε στην πλάτη. Πρέπει να βγει. Προκόψε το μια και σε πω εγώ μετά, άμα ξαναπεί όχι, να το σκέφτεται. Σε πει τώρα, άμα πω δεν βγήκα ή δεν με πέτυχε, λε την ξαναφάω. Όχι, όχι. Λοιπόν, βιοπραγίε μακριά από εμά. Εντάξει, μακριά. Αυτό που λέω. Κάτσε τα λάστιχα, κάνε χαρακτήρα στο κίνητο, αλλά μην το χτυπήσουμε <laughs> στο παιχνίδι. Ένα φίλο το, έκαν, το έκανε, όχι εγώ, και ζάπ στο αμάξι, παιδιά. Να ξέρει το χρώμα το βγάζει. Το βγάζει το χρώμα σαν να ξεφλουδίσει πολύ όριμο αχλάδι, να ξέρετε. Έτσι, φεύγει όλο. Βγες δε τέτοιο. Βγες ε, δέκα 10 λεπτά νωρίτερα από το παιχνίδι. Και πάνε και χάραξε το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν με θυμάσαι ρε πούστη. <laughs> <laughs> Όχι, κύριε, όχι. Δεν βιοπραγούμε. Και τώρα σα μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σπίρτα αναμένο, έτσι. Από του πιο ξύθιμου ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι έχω ειρεμίσει, έχω ηρεμήσει αρκετά. Αρκετά. Και δεν μαλω, μαλώνω λεπτικά. Δεν θα πιάσω στα χέρια προ Θεού. Μαλώνω λεπτικά. Έχω μαλώσει. Ναι. Ε, επειδή μου μίλησε άσχημα ο άλλο. Καθ' όλη την διάρκεια δηλαδή, των παιχνιδιών, εγώ έκανα χαβαλέ. Εγώ είμαι γενικά άνθρωπο ο οποίο κάνει μονίμω χαβαλέ. Άμα μιλήσω σοβαρά, πιστέψτε να το καταλάβετε. Και μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Δεν, δεν ξέρω τι τον έπιασε. εκεί και ε, εγώ δεν το σκέφτηκα. Απλά μπήκα σε survival mode και απάντησα. Και λίγο έτσι υπήρχε μια διαπλοκή. Αλλά στα λόγια. Εντάξει. Μείνετε στα λόγια. Η παρεξήγηση λύνεται εύκολα. Το ξύλο. Και να μην, το να μην μπείτε ούτε καν στα λόγια. Σου λέω αυτό. Θα χαλάσει τζάμπα εκείνη τη στιγμή, το την όλη φάση. Α, ah, ναι, όχι, δεν θα χαλάσω το παιχνίδι ολονόν. Ναι. Για να λύσω εγώ το πρόβλημά με τον Βασίλη. Θα το λύσω και την ώρα με τον Βασίλη, χωρίς να επηρεάζει το παιχνίδι των υπολείπων. Εντάξει, δεν θα κάτσω εγώ μέσα στη μέση του παιδιού και... Α, 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 παρά τη βόμβα που θα πρέπει ο Βασίλης... Ο Γιώργος Δαρθή να έρθει την κάνει τη φιούζ. Όχι έτσι. Θεού. Ε, μετά, ξέρω εγώ το παιχνίδι, πιάσω να πέσει τον άνδρε Τι παίχτηκε, τι δεν παίχτηκε, τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιο είναι το πρόβλημά σου και λύστε το στην κουβέντα. Κάντε το. Ναι, ναι, πρέπει να το κάνετε. Μπορεί να ανάψουν λίγο τα αίματα με την ναι, έννοια ναι, να υψώσει ένα λίγο τη φωνή του να υψώσει άλλο τη φωνή του. Στο τέλο, ρε παιδιά, δώστε τα χέρια και όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχει καν θέμα. Στο τέλο, την επόμενη κυριακή πάλι τον ίδιο θα βλέπει απέναντι. Δεν είναι τώρα να παρεξηγήσει με τον οποιονδήποτε ή με τον Μα καθένα. Το ναι, ναι, ναι. Γιατί λύστε το εκείνη τη στιγμή, Γιατί αν το κρατήσει μανιάτικο, α πούμε, στην ουσία μια ζωή θα είσαι με αυτόν, με αυτό το τέτοιο που σου λέω και πάλι μπορεί να είναι η ιδέα σου για κάτι. Σου θέλει να τον κατηγορεί χωρί λόγο. Και Οπότε το... λύνε τέτα εκεί πέρα, ακόμα και να το το πει. Και να έχει πνίξει αυτό μπίλια όταν το πει ρε φίλε και μπει στο τρυπάκι. Ότι ξέρει τι Με κατάλαβε ο άλλο ρε φίλε, μαλακή έκανα. Τουλάχιστον. Κοίταξε τώρα ένα χιουμοριστικό ερώτημα τι μα έκανε. Το αναλύουμε εδώ και ένα <laughs> Ναι, αλλά είναι αναγκαίο να το αναλύσουμε. Λέει, γιατί είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Συμβαίνουν ναι. σε καθημερινή βάση. Καθημερινή λέγοντα σχεδόν κάθε Κυριακή υπάρχουν καυγάδε. Και αν όχι το πεδίο, υπάρχουν παιδιά καυγάδε στα social για χαζά πράγματα. Δεν είμαι εγώ μέσα στα πράγματα. Με ποια έννοια. Δεν είμαι εγώ εκεί κάτω. Εμεί είμαστε εδώ πάνω στην οριστερά. Εμεί τα λύνουμε διαφορετικά. Βγαίνουμε μετά από το παιχνίδι για ένα καφέ και όλα καλά. Βλέπω σε πόλει όπω είναι η Αθήνα. Θα σχολιάσουν την Αθήνα γιατί γίνεται ένα πανζουλισμό λίγο με τι ομάδε, τον κόσμο κτλ. Και, βγαίνουν στα social, είναι σαν να λέω πρωινάδικο. Σε κατίνιασμα. Άστο φίλε. Εκεί θέλει καφέ, κανονικά ζεστό καφέ, και να κάνει διαβάζει σχόλια με τι ώρε. Είναι όλα τα λεφτά, να ξέρει να περάσει τέλεια τη ώρα σου. Πιο podcast, χαζομάρε. Εκεί να δει. Mm -hmm. Και έχουμε και λέμε, Βασίλη, η επόμενη ερώτηση είναι ολόδική σου. Άμα πετάξουν μια χειροβοβίδα στο Βασίλη, τι θα γίνει. Ε, νομίζω ότι θα προλάβει να πετάξει μια χειροβοβίδα στο Βασίλη. Εκτό αν ο Βασίλη δοκιμάζει να πετάξει χειροβοβίδα και χτυπήσει το παράθυρο αυτό, ναι. Είναι σαν τον άλλο που είχαμε πει. Έχω τόσο καλή αυρά που θα περάσει δίπλα μου η χειροβίδα. Όπο... <laughs> Όχι, η χειροβίδα θα πηγαίνει κατά πάνω. Αλλά μόλι φτάσει στην του η αύριο θα την αποκρούσει. Και αν και αυτό δεν ξέρω, εσύ το θυμάστε. Δεν είναι τρελή ατάκα. Μπορεί να κάνει και τη γαλακτία κατά ε, ταξίδι ο άλλο. Σίγουρα να ξέρει και έχει, έχει, και επαφή αυτό με κάποιον εκεί πέρα ψηλά. Ναι, δεν θα γίνει κάτι. Γιατί... Δεν θα τολμήσει να πετάξει ρόμο στο Βασίλη, ξέχνα το. Αυτό. Έχει δοκιμάσει να ανοίξει την τουλάπα ενώ ξέρει ότι είναι από πίσω ο μπαμπούλα. <laughs> Είσαι χαζό, <laughs> δεν ανοίξει την τουλάπα. Άστρε <laughs> κλειστή και α τον μπαμπούλα εκεί. Γιατί Ω κακό συνήθεια που είχα και πιο παλιά, πάντα ήμουν ασδεδομένο με τέσσερι διαφορετικέ χειρομοβίδε. Δεν θέλει. Έχει δει τι κάνανε παλιά οι Βιετναμέζοι που τρέχανε κατά πάνω του και τι κάνανε όλε μαζί, Έτσι κάνει ο Βασίλη. Έτσι. <laughs> <laughs> Α σε, σε πάρω αγκαλίτσα και θα κάνω. Πουμ. Και ο Βασίλη τώρα σε σου οδηγήσω έτσι σε ένα άλλο θέμα, λίγο πάλι προ συζήτηση. Δεν θέλω να το αναλύσουμε πάρα πολύ όμω. Μην ξεφύγουμε και στο χρόνο, γιατί έχουμε και άλλε ερωτήσει, είναι αρκετέ. <σχ> και δεν θέλουμε να κουράσουμε του ακροατέ. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα οικειότητα με την κατηγορία SPR, Να <σχ> 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 τώρα. <σχ> Να πούμε λοιπόν ξανά σε αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν η ίδια κατηγορία που λέγαμε και με τα DMR. Το οποιοδήποτε όπλο μπορεί να έχει, αεροβόλο συγγνώμη, να έχει επάνω μεγάλο rail, μεγάλη κάνει και διόπτρα, μετά τα καθιστά DMR ή SPR. SPR χαρακτηρίζεται μια συγκεκριμένη πλατφόρμα του Mi 4, η οποία είναι με 556, ναι, μεν, και δεν είναι 762, θεωρηθεί DMR ή sniper, rifle οτιδήποτε, αλλά είναι λίγο πολύ τρίκη γιατί είναι συγκεκριμένο το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του αεροβόλου που έχει επάνω του και αναθεωρηθεί SPR. Η ερώτησή του όμω, Βασίλη, πιστεύω ότι γιατί ο κόσμος δεν το δέχεται σαν DMR. Ναι, κοιτάμε λίγο το ρεαλισμό σαν airsoft. Οπότε οι σύλλογοι και οι κοινότητε και οι ομάδες κοιτάμε λίγο να το παίξουμε. Ah, εγώ έτσι λίγο Αμερικάνικο στρατό και τα λοιπά. Θα σου πει άλλο, ναι, ρε, Λεβέντη αλλά ο Αμερικάνικο στρατό χρησιμοποιεί τα SPR ω DMR. Άρα, το SR χρησιμοποιεί ναι, περισσότερο. Και είναι η πλατφόρμα που την έχει χαρακτηρίσει SPR, Special Purpose Rifle. Αν το πούμε έτσι και στα, στα Londresica. Αλλά <laughs> το χρησιμοποιεί για μια συγκεκριμένη δουλειά ο Αμερικάνικο στρατό και ο κάθε στρατό που το χρησιμοποιεί. Εμεί το Airsoft δεν στυπέζει. Έστω ότι θα έρθει τώρα εδώ ο, ο Λεβέντη μου και θα το, θα το δεχτώ εγώ. Το δέχομαι. Μου φέρε εσύ ακριβώ εκείνο που, άμα πατήσει SPR και μπει στο Wikipedia, εκείνο ακριβώ. Μου το έφερε εδώ πέρα. Και σου λέω εγώ ένα ναι, θα παίξει. Ξέρει τι έχει να γίνει μετά, ε? Να πω όπω λένε κάτι γνω, γνωστοί YouTubers. Μα το μουνι. Μα το μουνι έχει να γίνει μετά. Όλοι θα μου έρχονται. Ε, λοιπόν, έχω βάλει μια-δυο επί 100. Το έβαλα πάνω το Xiaomi μου για να, δει, για να κάνω zoom και έχω από κάτω ένα μη που το έχω κάνει 28 μέτρα του γκάνε του και θα το παίξω εγώ DMR. Κατάλαβε τι έχει να γίνει από εκεί και πέρα. Α κλάμα. κλάμα. Ναι, γιατί ο καθένα, ο καθένας θα βαφτίζει SPR το κάθε αεροβόλ. Α πει εμένα είναι για ειδικό σκοπό, είναι special purpose. Α, φύγε από Special Αρπέλου προ μπάτσα, θα φας. Οπότε, αδερφέ, είμαστε ακόμα. Βασικά, αμφιταλαντεύεται λίγο η όλη φάση με τα SPR. Δηλαδή... Yeah, αμφιταλαντεύεται και αυτό το λόγο. Γιατί ό,τι θα κάνει, θα παίρνει ένα 4, θα βάζει δύο και θα λέει με SPR. Δεν είναι ότι έχουμε Βέβαια. πρόβλημα με το αεροβόλο. Έχουμε πρόβλημα με αυτού που θα έρθουν μετά από την αποδοχή του αεροβόλου. Και προχωράμε. Έχουμε μια ερώτηση διπλή. Θα την πούμε σε δύο σκέλη. Θα διαβάσω όλο το μήνυμα. Επειδή κάποιε ερωτήσει μου ήρθαν σε προσωπικό μήνυμα, δεν δεν χωρούσαν εκεί στα story που είχαμε κάνει, ούτε σε σχόλια τα παιδιά ήθελαν να τα ανεβάσουν για ευνόητου λόγου και μου το στείλαν σε προσωπικό μήνυμα. Οπότε διαβάζω ακριβώ όπω μου το έστειλε. Και θα κάνω την παύση για να απαντήσουμε τα δύο ερωτήματα του παιδιού. Καλησπέρα, παιδιά από δράμα, καλή σεζόν, ευχηθώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά παιχνίδια και πολλά podcast. Οπα, οπα. Λοιπόν, η ερώτηση, άνω Πώ χωρίζετε του παίκτε στα παιχνίδια σα, βάσει εμπειρία ρούχων, όπλων, αεροβόλων. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ομάδε, όπω έχουμε αναφερθεί πολλέ φορέ στι λέσχε, Οπότε συνήθω δύσκολα να σπάσουμε ομάδα. Τώρα από αυτό παίζουν πολλά ρόλο. Δεν παίζει τόσο πολύ ο... τι αεροβόλο χρησιμοποιεί ο καθένα ή όχι. Απλά εμεί στην ομάδα μα δεν έχουμε ΑΚ και δεν okay. θέλουμε. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό είναι το τι έχει πει ο κριτή, τι έχει δηλώσει ο κριτή, ο διοργανωτή, για το παιχνίδι. Άμα έχει δηλώσει ο διοργανωτή ότι θα παίξετε κάποιοι με παραλλαγέ digital και κάποιοι με παραλλαγέ ερήμου, θα παίξετε κάποιοι με παραλλαγέ ερήμου και παραλλαγέ digital. Αυτό. Το έχει καθαρίσει εξ αρχή ο ο οργανω... του παιχνιδιού. Και ανάλογα, εσεί εκεί πέρα δηλώνετε συμμετοχή όταν δηλώνετε και στο παιχνίδι ότι θα πάτε ή όχι. Τώρα, μετά πολλέ φορέ γίνονται όπω και παλιά γινόταν βασικά. Πηγαίναμε ο καθένα και φόρησε ό,τι ήθελε. Πραγματικά στην ό,τι ήθελε. Μιλάμε για τι πολύ παλιέ εποχέ. Και διαχωριζόμαστε με ένα κόκκινο ή ένα μπλε περιβραχιόνι. Κάτι το οποίο στην πορεία του παιχνιδιού είδαμε ότι δεν δουλεύει γιατί πολλέ φορέ ότι δεν έλεπε στον νόμο του νό, και πολλά friendly fire και τέτοια καταλήξαμε να είμαστε λίγο πιο μετά, αφού βλέπουμε και ότι υπάρχουν. Όχι ακριβώ κλικέ, δεν το πω κλικέ. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμάνε διαφορετικό εξοπλισμό, ορχισμό και τέτοια πράγματα από κάποιου άλλου. Οπότε υπήρχαν οι Αμερικάνοι, υπήρχαν οι Ρώσοι, υπήρχαν κάποιοι Γερμανοί. Οπότε λίγο άρχισε ο διαχωρισμό να γίνεται λίγο πιο εύκολο. Αλλά και πάλι είναι στο χέρι του διοργανωτή. Το ότι θα καθορίσει ο διοργανωτή. Μπορεί κάποιοι να χωριστούμε να φοράμε μόνο κράνο και άλλοι μόνο τζόκι. Οι άλλοι να φοράνε μόνο τζόκι και άλλοι τίποτα έχει διάφορα. Ανάλογα και αυτά πολλέ φορέ προσαρμόζονται στην ώρα του παιχνιδιού, ανάλογα με το τι πληθυσμό υπάρχει από την κάθε πλευρά. Κοίταξε, εγώ δεν προτιμώ τόσο το να χωρίζω τι ομάδε με την κεφαλή. Δηλαδή το τι φοράει καθένα στο κεφάλι, του κράνο, η τζόκι. Γιατί, π.χ., στο δικό μα το πεδίο, πέρα από κτίρια, έχει και έτσι μια μικρή δασική περιοχή. Όταν ο άλλο μπαίνει λοιπόν στη δασική περιοχή, δεν μπορώ να δω αν έχει στο κεφάλι το κράνο, τζόκι, τζάγκλ, μπαλακλάβα ή οτιδήποτε άλλο έχει το κεφάλι του. Εγώ θα δω την παραλλαγή του. Σήμερα, α το στο παιχνίδι, εντάξει, το έχουμε μιλήσει ούτω ή άλλω από πριν. Αν είναι αυτό που είπε, μιλάς με το διοργανωτή. Το έχουμε μιλήσει από πριν. Τα παιδιά που φιλοξενήσαμε στο πεδίο μα φορούσαν Multicam. Εμεί φορούσαμε Θεοπράσινα. Και το παιχνίδι κύλησε άψογα. Friendly fire. Ναι, υπήρξε, το έκανα εγώ. Γιατί, γιατί στο τέλο. Λόγο... Ε, ναι, θα σου πω, ρε, περίμενε. Ε, Και εσύ. Μπράβο, Φέδον. Μπράβο, Φέδων γιατί το τέλο, τελευταίο game που κάναμε, κάποια άτομα από την δικιά μου παράταξη είχαν φύγει λόγω υποχρεώσεων. Οπότε για να γίνει λίγο πιο δίκαιο, πήραμε δύο άτομα από την άλλη παράταξη. Οπότε μας για να γίνει πιο δίκαιο, άρχισα Friendly Fire. Εγώ. <laughs> Ε, ξεκίνησαν και ήρθαν δύο άτομα με Multicam μαζί μα. Ε, μπήκα εγώ, είδα Multicam, γεια σα. Αφού το κεφάλι μου αυτό είχε πάρει την πρώτη εντολή. Τέλο. Βλέπει μετά. Happy Multicam, trigger, ηλία. Παρά... Δεν είμαι happy trigger. Απλά δεν, δεν, ξέρω, ρε φίλε, εκείνη την ώρα ήταν εξαιρετικά. Μπλόκαρα. Μπλόκαρα, ναι. Παίζαμε τώρα, σκέφτομαι ότι παίζει τέσσερι ώρε εναντίον σε Multicam και σε κάποια φάση ο Multicam είναι μαζί σου. Ε, εντάξει, είπαμε, οκ. Okay. Έχουμε κι άλλα πράγματα στο κεφάλι μου, δεν είναι μόνο η Multicam. Και εγώ προτιμώ να του χωρίζουν του παίκτε με την παραλλαγή. Μετά, μαζί με την παραλλαγή, για να το κάνει να χτυπήσει λίγο στο ρεαλισμό, λίγο έτσι στο σενάριο, και κούμποσε κάτι στο κεφάλι, α πούμε. Ά, τώρα στην Κρήτη που θα πάμε, αυτό το παιχνίδι το περιμένω πώ και πώ, μα χώρισαν με παραλλαγέ, εννοείται, και σου λέει ότι θα προτιμηθεί να μην φορά π.χ. στη διάμπαρα, να μην φοράτε κάτι στο κεφάλι σα. Uh -huh. Να ή οτιδήποτε άλλο. Ε, το, το λέει όμω από πριν. Και εσεί εκεί έξω, εσεί εκείνη η μάστιγα εκεί έξω, όπου βλέπετε μια διοργάνωση να ανεβάζει ένα παιχνίδι και να λέει ε, θεοπράσινα και μούλτικαμ. Θα σε πω εγώ έτσι, σαν το δικό μα. Και με φανίζει ρε, ρε λεβέντι με μαύρα. Και λέει, δεν είχα. Ενημέρωσε ρε, από πριν. Να ξέρω τι θα σε κάνω. Ενημέρωσε. Μέχρι τη τελευταία στιγμή τι θα σε κάνω. Να σε διώξω. Άμα σε διώξω, τι θα πεις. Τι θα Όχι, πε μου, τι θα πει. Δεν μπορώ να σε διώξω. Δεν μπορώ να αποτρέψω εγώ κάποιον να τον απέξει. Άμα δεν κάνει κάτι χοντρό. Αλλά διαβάζα προσεκτικά αυτά τα οποία γράφουμε. Θεοπράσινα ή μούλτικαμ. Μην με έρχεσαι με μαύρα. Σαν την ακρίδα. Τι θα σε κάνω, τζάκερ. <laughs> ε, με, τι θα το κάνω, τα μαύρα. <laughs> <laughs> σαν την ακρίδα. Ε, ναι, όχι, ε, ξέρω που έχει μαύρε ακρίβει. Πρέπει να έχει κάπου. Ε, τώρα... Αυστραλία σίγουρα όλο κάτι έχει Και δεύτερο σκέλο η εμπειρία, να ξέρει, επειδή τώρα ξαναδιαβάζω το ερώτημά σου, η εμπειρία δεν παίζει ρόλο. Δεν θα χωρισω παλιού νέου, ούτε ανάμεικτα. Αν οι παλιοί όλοι φοράν μούλτιγκαν και οι καινούργοι όλοι φοράν φεπράσαν, να του χωρίσω αναγκαστικά έτσι. Δεν θα πω, α, εσύ είσαι καινούργιο, πήγαινε από εκεί, εσύ είσαι από εκεί. Αν φοράν όλοι μούλτιγκαν τώρα, είμαστε 20 άτομα, όλοι μούλτιγκαν, εκεί θα δω πώ το χωρίσω. Μπορεί να παίξει και η εμπειρία και ένα ρόλο. Αυτό βέβαια γίνεται σε κλειστέ κοινωνίε που είναι μια ομάδα πούμε, που θέλει να παίξει. 10-15 άτομα, χωρίζονται 7-7 ή 5-5, εκεί αναγκαστικά Λίγο με την εμπειρία, λίγο παλιό θα πάρει το κοινό και κτλ. λοιπά. Μετά αναλόγω τη ζώδιο σου και τι οροσκόπο έχει. Εκεί. Να δούμε. Αλήθεια. Όχι, ρε. Σιγά, δεν τα πιστεύω αυτά. Απλά τώρα με πάει καλά γιατί μπήκε η Αφροδίτη στον Ερμή. Ξέρω εγώ δεν ξέρω τι, λέω. Δεν τα <laughs> ξέρω αυτά, ρε, αλλά. Ούτε εγώ, λοιπόν. Συνεχίσουμε το, με τη δεύτερη ερώτηση του παλικαριού μα. Και λέει: Επίση, έχετε παίκτε με κάτι ιδιαίτερο πάνω του. Π.χ. ασπίδα και άλλη ανοιχτό mm. σε βραδινό παιχνίδι. Έτσι όπω το είπα, αγχώθηκα. Κάτι ιδιαίτερο, τι. Μπόντατ, <laughs> δερμάτινα, <laughs> τέτοιο μαστίγια. Και... <laughs> κάτι που δεν έχει, α το 99% των παικτών. Σίγουρα θα <σοβεί> δεν έχει 99% μαστίγια και πότε. Δεν έχει αυτό το μόνο σίγουρο. Γιατί έχει το 99% των παικτών έχει night vision. Και τι έχει τώρα κάτω στο illegal τα βράδια. Ού, το μιλάω το παλιγύρι. Εκεί να δει τώρα νύχτα. Θέλω να μου πει, αν έρθει εγώ με μία σπίδα ή με έναν εκτοξευτή τάκλινγκ ή με. NVG στο κεφάλι μου, θα με αφήσει να παίξω ή θα θεωρηθεί ύπουλο ή άδικο αβαντάζ. Εσύ, αν με έρθει με την θα είμαι σίγουρο ότι το κλέψα από την μου. Οπότε δεν θα σε αφήσω να παίξει. Αν είναι το δικό μου. Απλά λοιπόν, το έχω μάθει τιμέ. Τώρα και με πέφτουν τα, <laughs> τα μουσικά. Ε, δεν θα μάθει. Ε, λοιπόν, αυτό που είπα και πριν για του διαχωρισμού είναι το ίδιο πράγμα και το τέτοιο. Όλα εξαρτιούνται από το διοργανωτή. Αν ο διοργανωτή επιτρέπει, ή αν εσεί έχετε σκοπό να πάρετε κάτι τέτοιο μαζί σα και να μην κουβαλάτε τζάμπα εξοπλισμό, καλά είναι πριν από το παιχνίδι να κάνετε μια ερώτηση στον διοργανωτή και να τον πείτε Ξέρετε τι, έχω μια σπίτι. Πίδα, έχω αυτό, παίζουν ή ακόμα και αυτό. Μπορεί να σας εντάξει σαν special purpose μέσα στο σενάριο. Δηλαδή, να βρείτε την ασπίδα π.χ. του παιδιού και να, να, να εννοείται πω θα είσαι εσύ ο χειριστή, για να μην σου κάνουν κάποια ζημιά στο δικό σου εξοπλισμό, ή να βρείτε τον άνθρωπο αυτόν ο οποίο είναι χειριστή του Night Vision ή τη ασπίδα για να κάνει αυτόν τον κεντρικό σκοπό π.χ. Μπορούν πολλά να παιχτούν. Όπω και να έχει, καλά είναι όταν έχετε κάποιο εξοπλισμό ο οποίο μπορεί να μην έχει αναγράψει ο διοργανωτή, να επικοινωνήσετε μαζί του και να σα πει και αυτό κιόλα αν είναι ή όχι, γιατί και το tag το Grenade Lancer, αν θυμάμαι καλά, αν εννοείς το Revolver, είναι ογκώδες. Όπως είναι και είναι απλό ένα Mi 79 να είναι, πάλι και αυτό έχει όγκο εξτρά και δεν είναι και το ότι πιο εύκολο να το κουβαλάς πάνω σου μαζί με ένα egg, μαζί με ένα sidearm. Οπότε, καλά είναι ό,τι και να θέλετε, ό,τι να σας έχετε στο μυαλό σου, ότι θέλετε να πάρετε μαζί σας εξτρά, που δεν το αναγράφει το σενάριο, να επικοινωνείτε πάντα με το διοργανωτή. Αυτό. Δεύτερο μήνυμα. Δεν η ερώτηση, την κάνω εδώ. Yeah. <laughs> <laughs> Γνώμη για airsofters που ασχολούνται με social, τα θετικά και τα αρνητικά αυτού για το community του airsoft Εδώ να με επιτρέψετε να απαντήσω εγώ. Mm -hmm. Σαν ένα άνθρωπο ο οποίο ξεκίνησε να ασχολείται με τα social σχεδόν τώρα που ασχολούμαστε με το podcast, δεν μπορώ να πω ότι μέσω του προσωπικού μου προφίλ, αν και είναι σαν κατάστημα με στρατιωτικά ήδη το προφίλ μου στο, στο Instagram, δεν το προωθώ, ούτε θεωρούμε instagrammer και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν με ενδιαφέρει ποτέ να ασχοληθώ με τα social. Εστιάζω σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τώρα το βλέπω λίγο πιο σοβαρά. Όσον αφορά το θέμα του podcast, θα σα πω. Γιατί είμαστε όλοι εμεί σε μια κατηγορία πλέον. Βάζω και εμένα μέσα και τον Βασίλη. Τα social πάνε το community μπροστά. Εντάξει, εξελίσσουν το airsoft ή μπορεί και το καταστρέψουν. Ναι, θα το πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοώ ότι το πάμε μπροστά, podcast. Θα μιλήσω για εμά. Δεν θα αναφέρω κανένα άλλο παλικάρι. Είχαμε καλεσμένου αρκετού. Στο, στην πρώτη σεζόν, στην προηγούμενη σεζόν, σαν mixing podcast. Μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε όσοι δεν το ξέρετε, ή όσοι ξεκίνησαν να μα ακούνε τώρα. Είχαμε αρκετού καλεσμένου. Είναι γνωστοί στο χώρο του Airsoft, είτε από social, είτε με τη δουλειά την οποία κάνουν. Όλοι του Βάζουν το λιθαράκι ώστε το Airsoft να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα Και να πάει μπροστά Ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο Εγώ είμαι υπέρ Και όχι επειδή αυτό το podcast προστιού Είμαι υπέρ γιατί Γιατί πώς θα γίνει γνωστό Πώς θα γίνει γνωστό Κα... όταν εγώ παίζω στην οριστιάδα και δεν κάνω κάτι μέσα στο social για να το μάθει ο κόσμο, πώ θα γίνει αυτό. Θα βγω εγώ με το αγροτικό, με τα ηχεία, όπω κάνει ο άλλο παράσταση, ο καραγκιόζη τότε. Όχι, δεν θα το κάνω έτσι. Καλό μέσα... ή παιδιά, είναι αυτό αυτό που λέει και ο Ηλία, ότι πλέον τα social media, όλε αυτέ οι πλατφόρμε, Εκτό ότι για όσου ανθρώπου που ακούω καμιά φορά ναι, δεν έχω Instagram γιατί το θεωρώ τέτοιο. Και... Okay. Καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει που δεν έχει Instagram. Ε, δεν θα πω όχι, έχω, άλλ, άλλο κάνει. θέλω να σου πω. Ότι, όχι, ναι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά το Instagram και, αυτά, και το Facebook και αυτά είναι πλατφόρμα. Ανάλογα πώ θα το χρησιμοποιήσει. Αν δεν θα το χρησιμοποιήσει και να μπει και να είσαι addicted και να κάνει αυτό, ναι. Αλλά αν το χρησιμοποιήσει για έναν τρόπο διαφήμιση, δεν μπορεί να πάει κάτι λάθο. Είναι ένα τρόπο που έχει δωρεάν διαφήμιση. Άλλοι πληρώνουν για διαφημίσει. Δε δες τι παίζει όμω. Αυτό που λε, αν είσαι addicted στα social και παίζει και airsoft, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό γιατί περνά όλη σου τη μέρα πάνω από ένα κινητό και στα social. Υπάρχουν ε, άτομα, δεν θα πω ονόματα, οι οποίοι προσφέρουν άπλετο από τον προσωπικό του χρόνο, βάζουν πράγματα στην άκρη για να μπορούν να βγάζουν ένα content το οποίο να σα αρέσει, να αρέσει στον κόσμο και να τραβάει κόσμο. Βέβαια, βέβαια, δεν θα μιλήσω για του δικού μα. Οι δικοί μα δεν έχουν κάνει κάτι κακό ακόμα και ελπίζω να μην κάνουν. Βέβαια, μπορεί να βγάλουμε λάθο εικόνα του Airsoft παρά έξω. Γιατί? Σωστά. Ναι, μα βλέπουν Χιλιάδε κόσμο. Εντάξει, ένα α πούμε το TikTok που σε προωθεί αυτόματα, μόνο το ξέρω ανέβασε ένα βιντεάκι. Δεν, δεν είναι καν βίντεο. Είναι απόσπαστο από το podcast, έχει μια εικόνα και απλά μιλάμε εμεί οι δύο. Και πήρε μέσα σε τρει ώρε 960 views. Πού? Στο TikTok. Ένα ε, έχουμε και TikTok, παιδιά, θα το γράψω στο description. <laughs> Λέξατε. Είμαστε μοντέρνοι. Δεν, δε, δεν, το έχω, δεν το έχω. Μια ένα πώ είχα κάνει μόνο για το TikTok. Τίποτα. δεν το προωθώ καν. Δεν με ενδιαφέρει. Το έκανα για να το κάνω, για να τα ανεβάζουμε και εκεί να υπάρχει ποιο μαζί μα δεσίδε. 960 άτομα λοιπόν. 960 άτομα. θα μου πει τι είναι αυτή η 960. Του το, τους το προώθησε έτσι. Μόνο του. Μόνο του. 960 άτομα είδανε αυτό το οποίο το απόσπασα που ανέβασα εγώ το podcast. Αν τώρα στο podcast εγώ έλεγα το Airsoft είναι το χειρότερο άθλημα και είναι Επικίνδυνο και μπορεί και κάθε μπύλια σκοτώνει άνθρωπο. Ξέρετε γινότανε. Ριπό ριπόστο ριπόστ, ριπόστο το ριπόστ, του ριπόστ ο ριπόστ και θα γινόταν πανζουρδισμό ότι το έργο. Γιατί τι κακέ ειδήσει έχουμε ένα συνήθειο να αναμεταδίδουμε, όχι τι καλέ. Εντάξει, γιατί 100... έχουμε 960 views, ενώ αν έλεγα ότι το AirSoft του σκότωσε δύο παιδιά, θα είχαμε τώρα 3,5 εκατομμύρια. Μια χαζομάρα που μπορεί να πει κάποιο το ίντερνετ, που μπορεί να έχει κάποια χύψη, ε, κάποιο χύψη κοινό ή το οτιδήποτε, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το όλο θέμα αυτό. Οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα social media ότι έχουν μια ευθύνη. Όλοι αυτοί οι influencers, άτομα τα οποία κάνουν podcast ή οτιδήποτε, κάνουν βιντεάκια και τέτοια ή το φωτογραφίες ακόμα να ανεβάζουν, έχουν κάποια ευθύνη εκ μέρη του Airsoft. Αυτό. Ε, προσοχή μεγάλη σε ό,τι ανεβάζετε. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά όλοι σας όσοι ασχολείστε με τα social. Μπράβο. Και σας ευχαριστούμε και εμείς προσωπικά για, το, για τη δουλειά την οποία προσφέρετε τουλάχιστον στην κοινότητα για να αυξηθεί ο πληθυσμό που γνωρίζει το Airsoft. Γιατί ακόμα λένε αυτό με τις μπουγιές. Έχει καταντήσει αηδία πλέον αυτό το πράγμα. Εντάξει, Εντάξει είναι δεν είναι μόνο και... και τα παιδιά τα οποία ασχολούνται ήδη και είναι γνωστοί στον χώρο. Και άτομα τα οποία έχουν στο μυαλό του ότι να ξεκινήσουν κάτι παρόμοιο και τέτοια. Εννοείται. Προσοχή μεγάλη τι θα ανεβάζετε. Όσοι είναι αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν. Να είναι όμορφο, να είναι σωστό, προσοχή στη γλώσσα, γιατί αυτό που θα δει ο άλλο. Αυτό αντιπροσωπεύουμε, έτσι. Δηλαδή, άμα θα δει ένα τσόγλανο, ε, θα το βάλω σε εγώ κάτω τσόγλανο, θα το παίζει ιστορία και δεν ξέρω και εγώ τι με airsoft και μαγιά και gangster και τα λοιπά Και να, παιδιά, <σχελίδι> 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 Δείτε μαγιά, σήμερα βγήκα στην γειτονιά μου ντυμένο με τα ρούχα και το όπλο κρεμασμένο στα χέρια. παιδιά, όχι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά π.χ. περνάνε Έχουμε καταστρέψει. Τι έχουμε κακά μηνύματα. Ένα γείτονα να σα δει, θα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, θα γίνει μαλακία. Μετά θα πούνε, σιλά, ε, πιάσανε, λέει, νεαρό με όπλα πάνω του, τα οποία είναι airsoft, να τρομοκρατεί τον κόσμο π.χ. Λέγω το ένα τέτοιο. Αν αμέσω, αμέσω, παιδιά, το airsoft είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν, είναι περίεργοι και είναι παραστρατιωτικέ οργανώσει και χίλια δυο μύρια κακομύρια. Οπότε προσοχή μεγάλη στο τι ανεβάζετε. Ναι, είμαι υπέρ των. Ε... Ερσόφερ που ασχολούνται με τα social, ναι, είναι υπέρ, εννοείται. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, προσφέρουν στην κοινότητα του Airsoft, αλλά από εκεί και πέρα προσοχή, από εδώ και πέρα τουλάχιστον το τι θα ανεβάζετε, γιατί μπορεί άνετα και πολύ εύκολα να παρεξηγηθεί. Αυτό. Και κλείνουμε με την τελευταία ερώτηση. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Είναι η δεύτερη φορά που γυρίζουμε το podcast αυτό. Την πρώτη <laughs> φορά, ναι, του το έστειλα σε μήνυμα. Την πρώτη φορά, οριόμουν για κανένα δεκάλεπτο με αυτή την ερώτηση. Αλλά παιδιά, έβγαλα τόση χολή. Το έχω αποθηκεύσει για την <Πάτιμο>, μόνο. Είναι κατακραυγή, άστο, άστο, κλάμω ε, Οπότε, Βασίλη, εδώ θέλω να το απαντήσουμε από κοινού και να με συγκρατήσει για να μην παρεκτρεπώ πάλι. Πιστεύετε είναι καλό στο να εξελιχθεί mm -hmm. το χόμπι στην Ελλάδα και να γίνει μία ομοσπονδία, ε, ερωτώ εγώ. Και απαντώ, θα το πω τώρα, ώστε άμα πάω να παρακτραπώ να με κόψει και να συνεχίσει εσύ. Άκου να δεις. Ναι, ναι, αν γίνουμε ομοσπονδία, παιδιά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναγνωριστούμε από το κράτος. Και όταν λέω να αναγνωριστούμε να γίνει εξ ολοκλήρου νόμιμο το έρσο. Στην περίπτωση που γίνει ομοσπονδία, έχουμε άλλο πρόσωπο μετά στην κοινωνία και άλλε απαιτήσει από το κράτο. κράτο. Άλλη δύναμη. Mm -hmm. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία το δύναμη. Ο ενδιασμό μου σε αυτό ποιο είναι. Στο ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μαζευτεί ένα χι αριθμός συλλόγων και να συμφωνήσουμε όλοι μαζί στο να δημιουργηθεί μια ομοσπονδία. Τα καλά και τα κακά. Τα κάνω του συνήγορου του διαβόλου. Τα καλά. Όλοι θα είμαστε κάτω από αυτή την ομοσπονδία. Κοινοί κανόνε παντού. Άρα, εγώ που και να πάω να παίξω οι ίδιοι κανόνε. Δεν θα υπάρχει κάποια διαφορά. το οποίο θα, υπερ... θα, ψηφιστούν οι κανόνε αυτοί. Δεν του συζητάμε. Είναι αυτό όμω τώρα, Σίλια, ότι θα έχουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Είναι σαν π... να παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώ ναι. Στην ομοσπονδία, ομοσπονδία του ποδοσφαίρου το ξέρετε καλύτερα εσεί που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω δύο αριστερά πόδια. Υπάρχουν ίδιοι κανόνε. Είτε παίξω εδώ στο χωριό, είτε παίξω στην πόλη εδώ στην Οριστιάδα, είτε πάω Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, είτε πάω στην ε, οπουδήποτε άλλο πάω. Το οποίο ε... σημαίνει τι όμω, ότι για τα άτομα που είναι airsoftware δεν υπάρχει αυτή η σύγχυση το ότι Α. Θα πάω εκεί. Αυτοί έχουν άλλο κανόνε στο Airsoft. Αυτοί παίζουν με τόσα FPS εκεί. Οι άλλοι παίζουν με τόσα FPS εκεί. Εμεί παίζουμε με λιγότερο FPS εδώ. Πρέπει να κάνω το αεροβόλο πιο δυνατό. Ή πρέπει να ρίξω το αεροβόλο Ή χίλια δυο. Ή εδώ παίζουν HPA. Π.χ. στην Κρήτη παίζουν HPA. Εδώ πάνω δεν παίζουν. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, Σα νομίζω δεν... παίζουν τα HPA. Εμεί παίζουμε. Παιδιά έχουμε δύο ή τρία HPA στην ναι και θέλω να τα αυξήσουμε κιόλα. Εννοείται, τα χαίρονται τα παιδιά, βγάζουν γούστα, το παίζουμε έτσι όπω πρέπει να το παίξουμε. σε κάθε παιχνίδι το μετράμε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να γυρίσει άλλο και να πει Α, θα ανοίξω τη βαλβίδα, να δώσει και αυτή πονηρά. Όχι. Είναι πολύ μικρά τα παιδιά μα, οπότε και δεν χρειάζεται. Οπότε δεν, 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 υπάρχει λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία κάποιο. Δηλαδή, εκτό αν είναι πονηρό μυαλό, φίλε. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι καλά είναι ότι με εντοχή τον ψή τρόπο να το, διακο... να το αυτό το πράγμα. Δεν τώρα. Είπαμε τα καλά. Ωραία, ωραία. Θα είναι όλα κοινά. Θα υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλου του συλλόγου, σε όλε τι περιοχέ τη Ελλάδα. Θα γίνει πολύ πιο γνωστό το έρσο στο παιδί μου στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι νόμιμο, θα μπορούμε και εμεί να το προωθούμε λίγο διαφορετικά. Και το καθεξή. Το κακό ποιο είναι. Σε ποια, ελα... σε ποια, χώρα ζούμε, στην Ελλάδα. Τι θέλει ο καθένα να κάνει στην Ελλάδα, να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία. Να είναι ο πρωτοπόρο, αυτό που φάνηκε, να είναι ο πιο διάσημο όλων, να τον ξέρει όλο ο κόσμο, να τον αγαπάει και να τον προσκυνάει. Δε τώρα. Η Ομοσπονδία. Θέλει ένα πρόεδρο, θέλει ένα δέλτα σίγμα τέλο γιατί, Βασίλη, εσύ και όχι εγώ είσαι καλύτερος από μένα, ε? Ή Η θα βγάλουμε. Δεν έχω θέμα με του Αθηναίου, παιδιά. Δεν ξέρω. Ξέρω πολύ λίγα άτομα από Αθήνα που παίζουν Airsoft και με όλου έχω πολύ καλέ σχέσει και είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Α, θα το πω για την Αθήνα όμω γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο. Πάμε σε εκλογέ λοιπόν. Ε, κατεβαίνει ο Ηλία από την Ουριστιάδα για πρόεδρο τη Ομοσπονδία και θα κατέβει και ο Βασίλη από την Αθήνα. Ε, Εννοείται πάντα ποιο θα βγει από τι ψήφου. Μάντεψε. Ο Βασίλη. Και γιατί να βγει ο Βασίλη λοιπόν. Τι, και όχι. Και ναι, βλέπει. Οπότε επειδή θα αρχίσουμε να φαγωνόμαστε μεταξύ μα. Ναι, αλλά είμαι γαμάτο. Άλλο αυτό. Αλλά θα αρχίσουμε να φαγωνόμαστε μεταξύ μα για το ποιο θα κάνει κουμάντο και ποιο θα πει τι και τι όχι. Δεν θα βγάλω μάκρη. Εδώ τώρα ναι, η, η, αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δυστυχώ ε, πνιγόμαστε μόνοι μα. Ναι. και Είναι αυτό που λε. Σκέψω ότι δηλαδή, ξανατολώ και εγώ, ότι με την Αθήνα δεν έχω κανένα θέμα. Είσαι, σα, κάποια φάση σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει στην Αθήνα ήμουν μοναδικό που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη κάτω. Και ευχαριστώ και την ομάδα τότε του. Αχ, πώ λέγω Που μου φελοξένησαν τα παιδιά στο σπίτι του, ανοίξαν τι πόρτε του όλοι, πτήσαμε, φάγαμε μαζί, του ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και κάτω μεγάλο πρόβλημα παρόλο που είναι πόσο άτομα είναι. Σκεφτείτε τώρα να είμαστε όλοι μαζί. Οπότε πρέπει λίγο να κάνουμε στην άκρη, αν θέλουμε να γίνουμε ομοσπονδία, κάποια θεματάκια που έχουμε και να μην κοιτάμε μόνο το να φανούμε εμείς, να κοιτάμε να φανεί το airsoft. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είναι δύσκολο κομμάτι, θα μας πάρει καιρό, αλλά πιστεύω ότι αν όλοι μαζί το δουλέψουμε... Και όχι να πει κάποιο ναι, οκ, okay, αλλά από πίσω να σκέφτεται διαφορετικά. Θα πάμε μπροστά. Και να το κλείσω εδώ πέρα το κομμάτι, να σα καληνυχτήσουμε κι εμεί με τη σειρά μα. Να θυμίσω πάλι, όπω και έχω πει και σε πάρα πολλά podcast και συνέχεια το λέω και ενδιάμεσα από τα podcast. Παιδιά, πάντα, μα πάντα, μα πάντα, να παίζετε εσεί καλά και σωστά για να περνάνε καλά οι άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαλάμε το παιχνίδι για κανένα, κανέναν κανένα λόγο. Και να πω και εγώ κλείνοντα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλήθεια σα λέω. Είναι 300 άτομα τα οποία. Είναι 300 views στο YouTube. Άρα, εγώ βλέπω 300 άτομα που μα είδαν. Δεν βλέπω εγώ το βίντεο 5 και 6 φορέ για να βρουν τα views, δεν είμαι τόσο χιδέο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μέσα από τη στήριξή σα μα πλησιάζει κόσμο και ζητάνε συνεργασίε που θα σας φέρουμε στην επιφάνεια, όχι ακόμα όταν οριμάσουμε και ίσως κάνουμε και το κάτι παραπάνω εμείς σαν podcast στον χώρο του Airsoft για να βοηθήσουμε και εσάς. Εντάξει, εσείς βοηθάτε εμάς. Πώς? Βλέποντας απλά το βίντεο, δεν το ζητάμε. Δείτε το από την αρχή, είναι 17ο επεισόδιο αν δεν κάνω λάθος. Δεν ζητάμε ούτε follow, ούτε subscribe, ούτε τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το επόμενο επεισόδιο Όλο like είναι, subscribe. είναι κάντε like, comment γιατί μας βοηθάει, ε, subscribe αν δεν είσαι subscribe. Εγώ να πω αυτό. Ότι είμαστε ένα παρεάκι, παιδιά. Εγώ γουστάρω να περνάμε όλοι καλά, να κάνουμε το χαβαλέ μα, να γελάμε. Ε, και καλώ ή κακό στι μέρε μα δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε. Ο Ηλία επέλεξε να φύγει μακριά. Είναι μαλάκα. Τι να τον κάνω. δεν μπορούμε να βρισκόμαστε όπου βρισκόμασταν κάθε μέρα. Οπότε η ευκαιρία είναι αυτή στα podcast ή όποτε παίρνουμε τηλέφωνο ένα στον άλλο για να το βρίσουμε και να δούμε τι κάνουν. Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί είμαστε στι δουλειέ μα και τέτοια. Οπότε βρίσκουμε αυτό το χρόνο για το podcast θέλουμε να θεωρήσουμε ότι σα προσφέρουμε και εσά κάτι το οποίο το ακούτε ευχάριστα. Και πραγματικά εγώ ήθελα να πω ευχαριστώ στα παιδιά που μα ακούνε και πολλέ φορέ μου έχουν στείλει και φωτογραφίε με stories τα οποία τα ακούνε την ώρα τη δουλειά του. Ο φίλος μου ο Παντελή, ο πρώην, ο οποίο τα ακούει όταν πάει να χαλαρώσει το κρεβάτι πριν κοιμηθεί και τέτοια. Οπότε χαιρόμαστε κι εμεί να είμαστε ένα μέρο τη καθημερινότητά σα. Εννοείται, εννοείται. Και, και, πάλι έτσι ένα χίντο όπω δίνω σε κάθε επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο, παιδιά, είναι θάνατο. Θάνατος. θάνατος. Καλεσμένου θα έχουμε, το λέω από τώρα. Πολύ. Θα το... έχουμε καλεσμένου, λέει, οπότε δεν θα μπούμε να κάνουμε podcast, θα έχουμε καλεσμένου στο σπίτι. Δεν είπα καλεσμένο, είπα καλεσμένου. Καλεσμένου. Και... Είπα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάτι το οποίο είναι όχι απλά ενδιαφέρον. Πιστέψτε με, πρέπει να το ακούσετε αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρετε, ούτε εγώ το ήξερα και το μαθαίνω τώρα. Όσο για τι συνεργασίε που έρχονται σιγά-σιγά στο podcast επ, εδώ είστε, θα ανακοινώνονται και κλείνοντα να πω και εγώ ε, παιδιά ε, follow στο instagram subscribe, yeah. subscribe. Yeah. like και yeah. comment γιατί μας βοηθάει. <laughs> Καλό βράδυ, <πράγμα>. Βασίλη. <Yeah. laughs> καλή νύχτα, καλή νύχτα παιδιά, καλή νύχτα Ηλία.